Μετά από έναν χρόνο και ανήμερα της γιορτής του Αγίου Πέτρου και Παύλου, άνοιξε τις πύλες του ο ναός του Αγίου Πέτρου των Δομινικανών στην Παραλιακή, όπου αρκετοί πιστοί παρευρέθηκαν στη Θεία Λειτουργία, η οποία τελέστηκε από τον Μητροπολίτη Αυστρίας, κύριο Αρσένιο. Ευχές για την πόλη του Ηρακλείου, στους πολίτες, στους κρουτικούς, μεγάλη γιορτή και ιδιαίτερα εδώ στον σημαδιακό αυτό ναό του Αγίου Πέτρου. Ένα τσιμήλιο για το Ηράκλειο αυτή η εκκλησία. Είμαστε και γειτόνι εδώ κοντά και ήρθαμε να άψουμε το κεράκι μας γιατί είναι θαυματουργός. Εύχομαι χρόνια πολλά σε όλους, στην πόλη μας ιδιαίτερα, στα ονόματα Πέτρου και Παύλου που εορτάζουν σήμερα και τους Αγίους Αποστόλους αύριο. Είναι σημαντική γιορτή. Η χάρη του να μας βοηθάει και εμάς και στους υπόλοιπους. Ευχαριστήθηκα, είναι πολύ ωραία, πάρα πολύ ωραία. Μάλιστα, όπως αποκάλυψε, ο προϊστάμενος του Ιερού Ναού του Αγίου Δημητρίου, πατήρ Εμμανουήλ Ζερβάκης, τους προσεχείς μήνες αγκαινιαστεί παρεκκλήσει, το οποίο βρίσκεται δίπλα στον επιβλητικό ναό του Αγίου Πέτρου και θα ονομαστεί Αγίου Ειρηναίου και Παναγίας του Χάνδακος. Και ένα από τα παρεκκλήσια του ναού μας του Αγίου Πέτρου θα ονομαστεί του Αγίου Ειρηναίου και της Παναγίας του Χάνδακος, όπου η εικόνα της βρίσκεται στην Αυστρία. Και ο Σεβασμιότατος σήμερα ήρθε εδώ και λειτουργήσε ως προπομπός να έρθει η εικόνα της Παναγίας του Χάνδακος από τη Βιέννη εις το Ηράκλειο. Συγκινήθηκα που άκουσα από τον πατέρα Εμμανουήλ ότι το παρεκκλήσιο θα αφιερωθεί στην Παναγία του Χάνδακος. Όπως γνωρίζετε, η Παναγία του Χάνδακος είναι μια εικόνα η οποία βρίσκεται στη Βιέννη. Έφυγε το 1669 με την κατάληψη της Κρήτης από τους Οθωμανούς μαζί με τους 2.400 στρατιώτες που είχαν έρθει από την Αυστρία για να πολεμήσουν, για να σωθεί η Κρήτη. Φεύγοντας λοιπόν, ένας ιερέας που συνόδευε τους στρατιώτες πήρε αυτή την εικόνα. Την ίδια ώρα γίνονται προσπάθειες να αφηχθεί έστω και προσωρινά η ξενιτεμένη εικόνα της Παναγίας του Χάνδακα από το ναό του Αρχαγγέλου Μιχαήλ της Αυστρίας. Ας προσευχηθούμε όλοι και ας παρακαλέσουμε την Παναγία να μας κάνει τη χάρη να βρεθεί έστω και για λίγο στην πόλη μας όταν έρθει η ώρα. Και τιμάται πάρα πολύ από τους Αυστριακούς και από τους Βιενέζους ιδιαίτερα. Γιατί έσωσε την πόλη πολλές φορές από πανδημίες. Αν ευλογήσει και ο Αρχιεπίσκοπος και οι ιερείς και το ζητήσουμε και όλοι από την Παναγία, πιστεύω ότι θα τα καταφέρουμε να έρθει μια φορά. Το παρεκκλήσι θα λειτουργεί ανάλογα με τις ανάγκες, ενώ τα εγκαίνια του προγραμματίζονται στις αρχές Οκτωβρίου. Ο ναός του Αγίου Πέτρου των Δομινικανών επαναλειτουργήσε στις 29 Ιουνίου του 2010, σχεδόν 400 χρόνια μετά από την τελευταία φορά που είχε φιλοξενήσει η Θεία Λειτουργία. Και του χρόνου, χρόνια πολλά, να είμαστε όλοι καλά. Βασικά ήρθα πρώτη φορά, με εντυπωσίασε ο ναός. Όπως είναι γνωστό, ο επιβλητικός ναός είναι χαρακτηρισμένος ως επαιτειακός από το Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο, με τους πιστούς ωστόσο να τονίζουν την ανάγκη ο ναός να ανοίγει τις πύλες του περισσότερες φορές το χρόνο για την τέλεση της Θείας Λειτουργίας. Και το θρησκευτικό κομμάτι, αλλά να λειτουργήσει όμως ως μνημείο. Δυστυχώς ανοίγει μόνο μια φορά το χρόνο. Μετά από 2 χρόνια πανδημίας, το μνημείο είναι και πάλι επισκέψιμο στους τουρίστες από τις 10 το πρωί έως τις 2.30 το μεσημέρι σε καθημερινή βάση, έως και το τέλος της τουριστικής σεζόν.